Αμέσως τώρα θα προβληθεί η ταινία «Το Στραβόξυλο» με τον Βασίλη Αργυρόπουλο, έναν πολύ μεγάλο αλλά άγνωστο στους νεότερους κωμικό. Ο Βασίλης Αργυρόπουλος γεννήθηκε στην Πάρο το 1894 και πρωτοπάτησε το πόδι του στο θεατρικό σανίδι το 1910. Μεγάλο κωμικό ταλέντο, διακρίθηκε σαν ερμηνευτής των έργων του Μολιέρου, τον οποίο και θαύμαζε ιδιαίτερα, και ακολουθώντας το παράδειγμά του, ίδρυσε το 1924 το θίασο «Ελληνική Κωμωδία», πάνω στο πρότυπο του μολιερικού θιάσου «Comédie Française». Από τότε ανέβασε πολλά έργα Ελλήνων θεατρικών συγγραφέων, βοηθώντας την καθιέρωση μιας νέας γενιάς κωμωδιογράφων. Στον κινηματογράφο έκανε μία και μοναδική εμφάνιση στο «Στραβόξυλο» του Δημήτρη Ψαθά, έργο το οποίο επετέλεσε και ένα προσωπικό του θρίαμβο, πλάθοντας έναν τύπο νεοέλληνα, γκρινιάρη και γρουσούζη, αλλά κατά βάθος καλόκαρδου ανθρωπάκου. Δυστυχώς, ο πρόωρος θάνατός του το 1953, στα πρώτα δηλαδή χρόνια που ο ελληνικός κινηματογράφος αποκτούσε τις τεχνικές ικανότητες για το γύρισμα αξιόλογων ταινιών, μας στέρισε τη δυνατότητα να τον απολαύσουμε και σε άλλους ενδιαφέροντες ρόλους. Μετά το θάνατό του στήθηκε η προτομή του στο Καλαμάκι σαν αναγνώριση της συμβολής του στο ελληνικό θέατρο και ιδιαίτερα στην κωμωδία, την οποία και αποκλειστικά σχεδόν υπηρέτησε. Απολαύστε λοιπόν φίλοι μας τον Βασίλη Αργυρόπουλο στη μοναδική του κινηματογραφική εμφάνιση στο Στραβόξυλο σε σκηνοθεσία Χρήστου Αποστόλου. Σας υπενθυμίζουμε ότι η συναυλία του Κυριάκου Σφέτσα αναβάλλεται.